Νούντλς με χοιρινό. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να πάρετε το πιο φθηνό κρέας, λίγο χοιρινό λαιμό και να φτιάξετε μία φαγητάρα για τουλάχιστον 4 άτομα. Από γεύση, σας υπόσχομαι ότι θα είναι από τα πιο νόστιμα ασιατικά φαγητά που έχετε δοκιμάσει στη ζωή σας και τα υλικά είναι πάρα πολύ απλά. Πάμε να τα δούμε και να ξεκινήσουμε. Για τα νούντλς με χοιρινό θα χρειαστούμε: για τον χοιρινό λαιμό 500 γραμμάρια χοιρινό λαιμό, 40 γραμμάρια σάλτσα σόγιας, ένα ασπράδι από μεσαίο αυγό, 50 γραμμάρια corn flour και 500 γραμμάρια ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Για τη σύνθεση 250 γραμμάρια νούντλς αυγού, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 κόκκινη πιπεριά, 1 πράσινη πιπεριά, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο, 5 με 6 κουταλιές της σούπας βαλσάμικο ξύδι με μάγκο παντζαφυρόπουλος, 80 γραμμάρια σάλτσα σόγιας, 1 κουταλιά της σούπας corn flour, 100 γραμμάρια νερό και 1 κουταλιά της σούπας ισαμέλαιο. Για το σερβίρισμα, φύλλα κόλιανδρου και λευκό σουσάμι καβουρδισμένο. Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το κρεατάκι μας. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα λίγο χοιρινό λαιμό, εντάξει. Ένα κρέας που σας το έχω εκθιάσει πολλές φορές. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί, εφόσον δεν έχουμε γνώση στη μαγειρική, πάντα μας δικαιώνει. Δηλαδή, και να μην ξέρω να μαγειρεύω, ο χοιρινός ο λαιμός θα γίνει τέλειος από μόνος του. Θέλω να σας δείξω ότι μόλις με 500 γραμμάρια κρέας, εδώ πέρα έχουμε μισό κιλό κρέας. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε φαγητό για 4 άτομα. Πρέπει στη λογική μας να μπει ότι το κρέας που πρέπει να βάζουμε σε μία μερίδα φαγητού να είναι 100-120 γραμμάρια, όχι παραπάνω. Δηλαδή τα 250-300-400 γραμμάρια που τρώμε κρέας είναι υπερβολικά. Δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ κρέας στη διατροφή μας. Μερικές μέρες δεν το χρειαζόμαστε και καθόλου. Οπότε θέλω να σας δείξω ότι με αυτό το κομμάτι κρέας θα βάλουμε φαγητό για τουλάχιστον 4 άτομα. Εγώ θα έλεγα και 6. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε παίρνω το κρεατάκι μου. Θα κάνω deep fried με κρούστα το χοιρινό μου. Πώς? Θα πάρω έτσι όπως είναι το χοιρινό και θα το κόψω σε ωραίες λωριδίτσες. Εντάξει, εδώ πέρα έχω το λάδι μου αρχίζει να ζεσταίνεται γιατί κατευθείαν θα βάλω μπρος να γίνει τη συνταγή μου. Εδώ είμαστε. Χοιρινός λαιμός. Εγγύηση. Και θα πάρω και θα κόψω ωραίες μικρές λωριδίτσες εδώ πέρα. Το βλέπεις Διονύση? Yeah. Μπράβο. Αυτό που κάνει ο λαιμός είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό το marbling που λέμε. Δηλαδή λίπος κρέας, λίπος κρέας, λίπος κρέας, λίπος κρέας. Αυτό θα μας δώσει την τέλεια εφή, την τέλεια σύσταση, δεν θα στεγνώσει το κρέας, θα γίνει τέλειο. Και αυτό συνήθως το παίρνουμε, ας πούμε, στο μοσχάρι σε πολύ ακριβά κρέατα. Έχετε δει κάτι Wagyu, κάτι Black Angus που έχουν πάρα πολύ λίπος μέσα και είναι κατανεμμένο τέλεια. Αυτό πληρώνουμε. Σκεφτείτε ότι αυτό στο χοιρινό δεν το πληρώνουμε καθόλου, είναι το πιο οικονομικό κρέας. Οπότε να το χρησιμοποιούμε λίγο παραπάνω. Πιστέψτε με ότι και Wagyu να βάζαμε σε αυτή τη συνταγή, το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε. Γιατί θα κάνουμε ένα stir fry, θα τηγανίσουμε το κρέας μας, θα βάλουμε τα noodles, θα τηγανίσουμε τα λαχανικά. Οπότε δεν θα έχει καμία διαφορά. Κοιτάξτε τώρα εδώ, κόβοντας το κρέας μου σε τόσο μικρές λωρίδες, πόση ποσότητα έχω πάρει. Έτσι. Και η ποσότητα αυτή θα πολλαπλασιαστεί. Γιατί θα κάνω μία κρούστα αυτή τη στιγμή στο χοιρινό. Πώς θα την κάνω την κρούστα? Πολύ απλά, με δύο υλικά, τρία μάλλον. Θέλω ένα μπολάκι εδώ. Θα προσθέσω μέσα τη σόγια σος. Θα προσθέσω ένα ασπράδι αυγού. Ναι, το ασπράδι αυγού θα δέσει την κρούστα και θα την κάνει ωραία, εντάξει. Ένα ασπραδάκι, εδώ. Να βάλω αλάτι πιπέρι. Τι βέβαια, παιδιά, έχω βάλει σόγια σος. Τι βάλεις? Αν είναι δυνατόν, δεν μπορώ, ώρες πραγματικά. Δεν έχετε μάθει τίποτα τόσα χρόνια. Λοιπόν, ανακατεύω το ασπράδι μαζί με τη σόγια. Θα προσθέσω μέσα και το corn flour. Και η κρούστα που θα κάνουμε δεν θα είναι δύσκολη, τύπου αλεύρι, αυγό, φρυγανιά. Θα την κάνω μια κιόξο εδώ πέρα ολοκληρωμένη. Εδώ. Το μείγμα που βλέπετε αυτό έχει υπέροχη γεύση. Θυμίζει σαν κρέμα βαλσάμικο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ γευστικό και θα γίνει υπέροχο. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, τι θα κάνω τώρα, Διονύση? Βρούμε το κρεατάκι μου μέσα. Κατευθείαν. Δεν χρειάζεται πολύ κόπο. Άμα έχουμε τον τρόπο, θα γίνει η συνταγή μας τέλεια. Πολύχρωμο το κρεατάκι μου μέσα, αυτό πάει πίσω. Εδώ είμαστε. Και το πρώτο στάδιο της συνταγής ποιο είναι? Να τηγανίσουμε το κρεατάκι μας. Τι? Δεν έχει το μαρινάρισμα που έχουμε είναι στη σόγια σου. Εντάξει, θα δούλευε άμα τα αφήναμε λίγη ώρα, αλλά δεν υπάρχει και λόγος. Δηλαδή, είναι μια συνταγή που θέλουμε να την κάνουμε στο καρέ. Μπαμ, μπαμ, σε 10 λεπτά είναι έτοιμη. Οπότε κοίταξε εδώ, πάρω το κρεατάκι μου. Εδώ πέρα θέλω μόνο να είστε προσεκτικοί, να μην ρίξετε όλο το κρέας μαζί. Και το βάλω μέσα στο λάδι
κατευθείαν θα γίνει το πιο ωραίο κρεατάκι τηγανιτό. Τώρα τον πείτε, άκου, μπορούμε να το φάμε και σκέτο όπως είναι. Μπορείτε, η αλήθεια είναι, αλλά με το stir fry θα γίνει ακόμα πιο πολύ. Λοιπόν, υπομονή, 5 λεπτάκια να τηγανίσω όλο το κρέας και μόλις το τηγανίσω συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Το Banh Cha είναι η βιετναμέζικη εκδοχή των noodles με χοιρινό που θεωρείται ότι προέρχεται από την πρωτεύουσα του Βιετνάμ, Hanoi, όπου Banh είναι τα noodles ρυζιού και όπου Cha το ψητό χοιρινό κρέας, ενώ η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά στο συγκεκριμένο πιάτο ήταν το 1959 από τον Βιετναμέζο συγγραφέα γαστρονομίας Vu Bang, ο οποίος περιέγραψε το Hanoi ως μια πόλη ντυμένη με Banh Cha. Το πρώτο εστιατόριο στο Βιετνάμ που σέρβιρε Banh Cha ήταν στην περιοχή Gianu, στο Hanoi. Το κρεατάκι μας είναι έτοιμο. Λείπουν και 4-5 κομμάτια που έφαγα καθώς τα ψήνα. Θέλω... Δηλαδή πραγματικά λιώνει στο στόμα το κρέας. Δεν υπάρχει. Είναι ένα απλό τηγάνισμα. Γι' αυτό ο λαιμός είναι φανταστικό κρέας. Πω πω Παναγία μου. 2-3 λεπτάκια σε 180 βαθμούς και έγινε λουκούμι. Εντάξει. Λοιπόν τώρα θα κάνουμε ένα stir fry. Οπότε πάμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε λίγα λαχανικά. Εδώ. Έχω λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, θα το χοντροκόψω. Εδώ. Κάνουμε ένα stir fry, οπότε θέλουμε μεγάλα κομμάτια από λαχανικά. Εντάξει, θέλουμε να τα βλέπουμε. Οπότε δεν ψιλοκόβουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι. Έχουμε πιπεριά πράσινη, πιπεριά κόκκινη. Εννοείται πως μπορείτε να βάλετε ό,τι λαχανικά θέλετε. Άμα έχετε pok choy, άμα έχετε κινέζικο λάχανο, άμα έχετε manstoot. Όλα αυτά τα λαχανικά μπορείτε να τα βάλετε. Τα είπα απλά για να κάνω επίδειξη γνώσεων. Το καταλαβαίνεις. Αλλά... Όχι σε εσάς. Αλλά η αλήθεια είναι πως αυτά τα λαχανικά τα βάζουμε γενικά σε ένα stir fry. Δεν τα βρίσκουμε πολύ εύκολα στην Ελλάδα. Αλλά στην Ελλάδα το πάμε με τα ελληνικά δεδομένα. Τι έχουμε στην Ελλάδα πάντα? Πιπερίτσες. Μπορεί να έχουμε καροτάκια. Έχουμε κρεμμύδι ολόκληρο σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε. Γενικά μπορούμε να βάλουμε ό,τι λαχανικά θέλουμε. Γιατί το κόλπο εδώ πέρα είναι ότι τα λαχανικά δεν θέλουμε να τα ψήσουμε πάρα πολύ. Θέλουμε μεγάλα, να κρατήσουμε τη φρεσκάδα τους, δηλαδή ίσα-ίσα να τους σοτάρουμε σε λίγο λαδάκι και να τελειώσουμε το φαγητό μας. Τα λαχανικά μου είναι έτοιμα, οπότε ήρθε η ώρα για τα noodles. Πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Υπάρχουν noodles που βράζουν σε ένα λεπτό, υπάρχουν noodles που βράζουν σε 5 λεπτάκια. Εντάξει, αυτά που έχω πάρει είναι κάπου στη μέση, θέλουν 2-3 λεπτάκια. Εντάξει, οπότε τα ρίχνω σε καυτό νερό μέσα. Δεν θα προσθέσω αλάτι μέσα στο νερό, γιατί θα προσθέσω συνέχεια και λίγη σόγια σως, οπότε θα γίνει αλμυρό το φαγητό μου. Και έχω 2 σκελίδες σκόρδο, θα τις γλιώσω και αυτές εδώ. Θέλουμε σκόρδο οπωσδήποτε σε ένα τέτοιο φαγητό. Και τζίντζερ θα έβαζα, αλλά δεν θέλω να σας το κάνω πολύ περίεργο. Και αφού έχω αφήσει να κάψει καλά το μάτι μου, εδώ τι κάνω? Δεν χρησιμοποιώ wok, θα χρησιμοποιήσω ένα συμβατικό τηγανάκι για να μπορέσετε να κάνετε όλη τη συνταγή. Θα προσθέσω λαδάκι και δεν θα το τσιγκουνευτώ. Το βλέπεις εδώ πέρα με τσάκο, εντάξει? Και πάνε όλα τα λαχανικά μου μέσα. Εδώ είμαστε. Τέλειο. Τέλειο. Φανταστικό. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε και όλα τα υπόλοιπα μας υλικά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εντάξει. Θα το πάω στο επόμενο επίπεδο. Όντως θα μπορούσα να βάλω μόνο το βαλσάμικο με μάγκο και να δώσω το φαγητό μου και να σερβίρω. Αλλά θέλω να το κάνω σούπερ ασιατικό. Οπότε για αυτό το λόγο θα κάνετε ακριβώς ό,τι κάνω και εγώ. Κοίτα εδώ. Λαχανικά. Τα σοτάρουμε. Μυρίζει υπέροχα. Είδες το σκόρδο άμα το χοντροκόψει μαζί με το φρέσκο κρεμμυδάκι, τι ώρα που μυρίζουν. Δεν βάζω καθόλου αλάτι πιπέρι. Δεν θέλω να ψήσω τα λαχανικά μου. Θέλω να μείνουν ζωντανά και τραγανά. Εντάξει. Οπότε σε αυτό το σημείο τι κάνω? Χρυστώ το μέσα και το κρεατάκι μου που έχει γίνει τέλειο, σούπερ και τα σπάει. Και πάμε να σβήσουμε σιγά σιγά το τηγανάκι μας με κάποια υλικά. Πρώτο υλικό που θα σβήσουμε είναι ποιο? Σόγια σου. Πάει. Δεύτερο υλικό που θα σβήσουμε είναι ποιο? Το βαλσάμικο ξύδι με μάγκο Πάνε Ζαφυρόπουλος. Ένα καινοτόμο προϊόν που παράγεται από βαλσάμικο ξύδι και μάγκο, κυρίες και κύριοι. Χωρίς τη χρήση αρωμάτων, με εξωτική γλυκιά γεύση και άρωμα όριμου μάγκο, ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στην οξύτητα και στη γλυκύτητα. Είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε. Φανταστικό προϊόν το ξύδι μας. Εγώ δεν υπάρχει σαλάτα που να μην το ρίχνω. Λοιπόν, και θα ρίξω ή δεν θα ρίξω? Θα ρίξω, παιδιά. Εδώ πέρα θα πάμε full extra. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Θα είναι από τα πιο ωραία γλυκόξενα που έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να προσθέσουμε λίγο νεράκι με corn flour για να δέσει περισσότερο η σάλτσα μου, εντάξει? Απλά ρίχνω το νεράκι μέσα στο corn flour, ανακατεύω
και πάει μέσα και αυτό. Τώρα με το πάρει μια βράση, κατευθείαν θα δέσει. Το μέλι δεν ξέρω γιατί το έφερα, δεν το χρειάζομαι. Χρειάζομαι όμως το σουσαμέλο. Ναι, δεν χρειάζεται γιατί είναι αρκετά γλυκό το φαγητό μου από το βαλσάμικο που χρησιμοποίησαμε. Οπότε ανακατεύω και θα δω στιγμιαία ότι έχει δουλέψει το corn flour και τι έχει κάνει. Κοίτα, κοίτα μια σάλτσα. Σαν να παίρνεις hoisin sauce είναι. Τη hoisin την έχετε δοκιμάσει. Φανταστική σάλτσα. Αυτή είναι ακόμα καλύτερη. Γιατί έχει και γεύση μάγκο. Τώρα θα προσθέσω μέσα τα νούντλς μου. Όλαλα. Φαγητάρα. Απ' τις λίγες. Και όπως σου είπα, με λίγο κρεατάκι και λίγα λαχανικά, κοίτα εδώ πώς άρχισε να γίνεται φαγητό για πολλούς. Καταπληκτικό. Λοιπόν, πάνω από τέσσερις, και εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, με το που προσθέσω και τα νούντλς, κλείνω τη φωτιά μου. Ανακατεύω. Καταλάβατε γιατί βάλαμε το corn flour, γιατί θέλουμε μια ωραία πηχτή σάλτσα να τραβήξουν τα νούντλς, να γίνει ένας μικρός χαμός και ανακατεύω όλαλα. Για πες. Και βέβαια στο τέλος το σουσαμέλαιο. Ρίχνω ένα ωραίο ανακάτευμα. Πω Παναγία μου. Και πάμε για σερβίρισμα. Πόσα άτομα τρώνε από εδώ, φίλε Διονύση? Άνετα 4. Δύο, λέει ο σκηνοθέτης. Τι δύο, τι δύο, μωρέ. Κοίτα εδώ τώρα, κοίτα. Ασία. Τι? Ματιά Ασία με ελληνικά υλικά. Εντάξει, εκτός από τη σόγια σας που βάλαμε και το σαμέλο, νομίζω όλα τα υπόλοιπα. Και κοιτάξτε εδώ, 4 άτομα είπα, νομίζω ότι πραγματικά ισχύει. Έχω το τελευταίο έτσι hint για το τέλος. Λίγο φρέσκο κόριανδρο, μου αρέσει πάρα πολύ ο κόριανδρος. Ξέρω ότι σε μερικούς δεν αρέσει καθόλου ο κόριανδρος, άμα δεν σας αρέσει μην βάλετε, απλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ρίξω τον υπόλοιπο κόριανδρο μέσα στα νούντλους, πω Παναγία μου. Και τι άλλο, σουσαμάκι. Για τα νούντλς με χοιρινό, κόβουμε το κρέας σε λωρίδες, ενώ σε μπολ βάζουμε τη σόγια, το ασπράδι αυγού και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το corn flour, ανακατεύουμε, μεταφέρουμε το κρέας στο μπολ, ανακατεύουμε, ρίχνουμε σε βαθύ τηγάνι με ηλιέλαιο σε δυνατή φωτιά και τηγανίζουμε μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Αφαιρούμε το κρέας σε απορροφητικό χαρτί και αφήνουμε στην άκρη. Κόβουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τις πιπεριές σε κομμάτια, ενώ σε νερό που βράζει βάζουμε και βράζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Λιώνουμε το σκόρδο, το ψιλοκόβουμε, ενώ σε τηγάνι με ηλιέλαιο βάζουμε τα λαχανικά και σοτάρουμε. Προσθέτουμε το κρέας, σβήνουμε με τη σόγια, το βαλσάμικο με μάγκο. Βάζουμε νερό με corn flour σε bowl, ανακατεύουμε, προσθέτουμε στα λαχανικά και το κρέας και βράζουμε για 1 με 2 λεπτά. Προσθέτουμε τα noodles από την κατσαρόλα, ανακατεύουμε, αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το σισαμέλαιο, ανακατεύουμε και σε σερβίρουμε με ψιλοκομμένο κόλιανδρο και σουσάμι. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Καλά παιδιά, είναι μαγική συνταγή. Δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Και τώρα η ερώτηση. Ποια είναι η συνταγή της μαγείας? Αυτή που μπορεί να δώσει άλλη διάσταση σε μια όμορφη μαγειρική σας έμπνευση. Είναι η ευκαιρία που έχετε να μαγειρέψετε αυτά τα νούντλς με χοιρινό στα πιο αγαπημένα σας πρόσωπα και να σερβίρετε παρέα με μια παγωμένη κοκακόλα. Στην υγεία μας λοιπόν, και μόλις φτιάξετε τη συνταγή σας υπόσχομαι ότι θα ξετρελαθείτε. Παραστικό.